Μια χαρά, είμαι ο Άντι από τους Ανώνυμους, τη νούμερο 1 ελληνική κλαν και ξεκινάω με αυτό το επεισόδιο με το Steve, το νούμερο 1 Έλληνα παίχτη, ο οποίος είναι ανώνυμος και είναι για μικρό χρονικό διάστημα δανεικός στη Mega Empire, στην καλύτερη κλαν του κόσμου. Λοιπόν, Steve, με ένα πολύ διαφορετικό κόμπο, Golem Valkyries, Pekka Heroes Wizards και δύο Witches. Χρησιμοποιεί Valkyries έτσι ώστε να ανοίξει όσο το δυνατόν τα πρώτα buildings να πέσουν και να ανοίξει το δρόμο να πάνε όλα του τα troops κατευθείαν straight προς το Town Hall. Τα raids τα χρησιμοποιεί ακριβώς στο σημείο που θέλει τα troops να φάνε όσο δυνατόν πιο γρήγορα τη δίωδο έτσι ώστε να πέσει το Town Hall. Είναι ένα combo το οποίο το βλέπουμε περισσότερο σε πάρα πολύ ψηλά caps, δηλαδή άνω των 3600 έως 4300 που είναι αυτή τη στιγμή ο Steve. Αυτό γίνεται γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ γρήγορα να φάνε οποιοδήποτε town hall, οποιοδήποτε base, όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Παίζουν για πάρα πολύ λίγα caps, δηλαδή μπορεί να πάρουν μέχρι και 100% ένα base, το οποίο θα τους δώσει ένα ή δύο caps, αλλά σε περίπτωση ήττας, δηλαδή σε περίπτωση που τα troops αποπροσανατολιστούν και αρχίζουν να κάνουν κύκλους και δεν καταφέρουν να πάρουν ένα ή δύο αστέρια, η ήττα είναι σχεδόν στα μείον 30, που σημαίνει ότι τους αφήνει πίσω σχεδόν μία έως και δύο μέρες από μάχες. Είναι ένα κόμπο το οποίο θα αρχίσω και εγώ να το δοκιμάζω σιγά σιγά. Με εντυπωσίασε το πόσο γρήγορα τα Valkyries πέσανε μέσα στη μάχη και καθαρίσανε το χώρο έτσι ώστε να φτάσουν όλα τα troops κατευθείαν στο κέντρο όπου θέλουμε το Town Hall. Συνεχίζουμε με Knock. Σε War, Go WP σύστημα. Πάντα σχεδόν αφήνουμε τα Golem πρώτα γιατί μας ενδιαφέρει όλο το damage να το φάνε αυτά. Δεν χρησιμοποιούμε spells ή freeze εάν δεν προσέξουμε ότι τα βασικά μας troops πεθαίνουν, που αυτά είναι κυρίως τα wizards. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα freeze να τα χρησιμοποιούμε όταν βλέπουμε ότι στην εμβέλειά τους υπάρχουν wizards. Αν στην εμβέλειά τους είναι οι heroes, τα pekka, τα golem, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσουμε το freeze, γιατί τα συγκεκριμένα troops δεν μπορούν να σκοτωθούν τόσο γρήγορα από ένα inferno. Προσέχουμε πάρα πολύ σε ποια σημεία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα raids μας. Τα raids παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις μάχες και ουσιαστικά ο συνδυασμός του freeze και του raids, το πότε θα πέσει σε μία μάχη, είναι αυτό το οποίο θα μας φτάσει να μας δώσει τα τρία αστέρια πάνω στο fight. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό trick είναι η τοποθέτηση των troops και κυρίως εάν χρησιμοποιούμε witches. Εάν οι witches δεν πεθάνουν έως το τέλος της μάχης, είτε αυτές είναι δύο και πόσο μάλλον όταν μερικοί το φτάνουμε να παίζουμε μέχρι τέσσερις, τα skeleton στα οποία θα γεννηθούν από τις witches είναι ουσιαστικά μία mini version του tank, του golem, να το πούμε έτσι. Θα γεννηθούν τόσα πολλά σκέλετον στα οποία θα χτυπηθούν από τα defense τα οποία θα έχουν απομείνει από τη μάχη μας και όλα τα υπόλοιπα troops σιγά σιγά θα καθαρίσουν όλο το υπόλοιπο χάρτη για να καταφέρουν να μας δώσουν τα τρία αστέρια. Ο Κάρολος, όπως φάνηκε, ο τρόπος που χρησιμοποίησε τα troops του, τα freeze του, τα raids του, κατάφερε, κράτησε troops, είτε αυτά είναι archers είτε είναι wizards και πόσο μάλλον τις witches οι οποίες γέννησαν αγκατάπαυστα skeletons, και του έδωσε σχετικά μια αρκετά εύκολη νίκη στον πόλεμό μας για τα τρία αστέρια. Θέλει αρκετή εξάσκηση οποιοδήποτε κόμπο και αν χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο που παίζουν πάνω απ' όλα τα troops και το τι γίνεται μέσα στη μάχη για να χρησιμοποιήσουμε το κάθε τι. Είναι ένα base κλασικό το οποίο το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή πολλές φορές πατώντας next, το οποίο μας παραπλανεί, ωραία, είναι ανοιχτή η αριστερή πλευρά, γιατί να μην δεν μπούμε από εκεί. Η γνώμη μου είναι ότι πάντα θα μπω από την πίσω, διότι πάντα οι παγίδες
είναι στο μπροστά μέρος και όχι στο πίσω. Χρησιμοποιώ wall breakers να ανοίξω την πρώτη σειρά τυχών, έτσι ώστε τα golem να μπουν λίγο πιο μέσα για να πάρουν το πρώτο χτύπημα από όλα τα defenses, μιας και υπάρχουν όλα. Και μεθοδικά αρχίζω βάζω όλα τα υπόλοιπα troops. Με ενδιαφέρουν οι witches όσο δυνατόν να ζήσουν και να γεννήσουν περισσότερα skeletons. Τοποθετώ τα troops μου και το jump spell έτσι ώστε να, αφού καθαριστεί η πρώτη σειρά, να φύγουν όλα απευθείας στο σημείο που θέλω. Αν υπάρχει clan castle, περιμένω πρώτα να το φάνε τα troops μου από τη στιγμή που ζουν όλα, και σημαίνει ότι θα το φάνε γρήγορα. Και με το που φτάσω στο σημείο το μείζον που σίγουρα είναι να πέσει το town hall, να εξασφαλίσω το ένα μου αστέρι, τότε αρχίζω και χρησιμοποιώ τα spells μου. Φριζάρω κατευθείαν τα Inferno, διότι έχουν μπει όλοι οι μάγοι, όλα τα wizards κατευθείαν στο κέντρο, εκεί όπου ήθελα να πάνε, ρίχνοντας το jump spell. Και αρχίζω τώρα και περιμένω να δω την κίνηση που έχουν τα troops και με ποια σειρά θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να πάνε στα defenses. Προσπαθώ πάρα πολύ να σώσω την queen και να χρησιμοποιήσω το ability είτε του king είτε της queen σε σημείο που θα είναι το τελειωτικό ότι θα χάσει. Καλή ώρα τώρα, με το που είδα ότι αρχίζει και πέφτει η ζωή της queen, τότε το ενεργοποιώ να φάει ό,τι απομένει και να αφήσω χρόνο για όλα τα υπόλοιπα troops να καθαρίσουμε το χάρτη. Ζήσανε αρκετά golems, ζήσανε σχεδόν το 80% των troops μου και από ό,τι φαίνεται μου εξασφαλίζει ένα σίγουρο τριάστερο, εκτός αν πέσουν όλα μαζί σε μια trap, το οποίο είναι αρκετά απίστευτο που θεωρώ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πόσο μάλλον εκτός από προσοχή, εξάσκηση σε διάφορα bases, να βρούμε τη χρυσή δίωδο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Είμαι ο Άντι από τους Ανώνυμους, τη νούμερο 1 ελληνική κλάν, και τα λέμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά!